πολύ σημαντικό για τις τοπικές μας κοινωνίες. Εγώ χαίρομαι για μια φορά γιατί οι ομάδες της περιοχής μας συνεχίζουν στη διοργάνωση. Να πω ότι είναι τιμή για το Μαλεβίζη ότι η διοργάνωση του τελικού του κυπέλλου θα γίνει στο Χρυσόνα. Είμαι σίγουρος ότι και η ομάδα και ο πρόεδρος του κ. Μουμάκης αλλά και όλοι οι συνεργάτες του σε συνεργασία με εμάς πραγματικά θέλουμε να βοηθήσουμε πάρα πολύ για να είναι μια διοργάνωση που θα τιμά την περιοχή και την ομάδα που το έχει αναλάβει. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή έτσι, τελετή εκείνη την ημέρα που τιμά όλους μας και ιδιαίτερα τον Χρυσόνα, την περιοχή μας. Να πω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που έχουν φτάσει σήμερα εδώ. Να πω ότι αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά, ότι λάθη πάντα μπορεί να γίνονται. Μέσα στο παιχνίδι είναι και τα λάθη. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζουμε και να συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Αυτό ισχύει και για τις ομάδες και για εμάς που είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση όπου ασχολούμαστε. Το θέμα είναι να αναγνωρίζουμε τα λάθη και να προχωράμε μπροστά. Καλή συνέχεια σε όλους. Να πω συγγνώμη και στο μαραθώνα μας φιλοξενεί σήμερα, φιλοξενεί τη σημερινή έτσι, εκδήλωση τα ευχαριστήριά μου και στον αντιδήμαρχο που είναι από τα καλέστα του Μεχάλου Λαμπατάκη και αγαπά το Μαραθώνα, είναι σχεδόν άρρωστος με το Μαραθώνα, ελπίζω να το περάσει. Λοιπόν, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε πολύ.